Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. 29 καταγεγραμμένα εκκλησάκια του Αγίου Γεωργίου, μικρά και μεγάλα, ενωριακή ναή και εξοκλήσια στην πόλη και στα χωριά της ΚΟ γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Με τη συμμετοχή πολλού κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ ο πανηγυρικός εσπερινός στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου στο Πυλί, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη ΚΟΟΥ και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ, παρουσία σύσσωμων των τοπικών αρχών και πλήθους προσκυνητών. Ο Σεβασμιότατος στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο βίο, την προσωπικότητα και το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, τον Άγιο που ενώνει χριστιανούς και μουσουλμάνους, οι οποίοι επίσης τον ευλαβούνται. Μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές και τις ευλογίες του μερικού μας Πατριάρχου κυρίου Γεωργίου Αρθοδοσμέου να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο μας τόπο, στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στην παλιά περιοχή της Βυζαντινής έδρας των κατοίκων κάτω από τη σκιά του παλιού Πυλίου, του κάστρου, και να προσάρουμε τον Εσπερινό και την Αγία Γιορτή του Αγίου εντός του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Η παράνοια στην οποία πολλές φορές οδηγούμαστε οι άνθρωποι, επειδή έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας, τις καταβολές μας, τη δύναμή μας, την ταυτότητά μας, και αυτό επιτρέπει μου να σας πω δεν έχει σχέση με αυτούς που κυβερνούν κάθε εποχή, αλλά έχει σχέση με εμάς, διότι η ψυχή των Ελλήνων είναι ο λαός και ο λαός είναι αυτός ο οποίος ανεβάζει και κατεβάζει τα ιστορικά γεγονότα από την πορεία του κόσμου και επίσης είναι αυτός που ρυθμίζει και τις τύχες της πατρίδας μας. Στους ιερούς ναούς μας έχουμε κάθε φορά τη δυνατότητα να γράφουμε την ιστορία μας, την ιστορία των Αγίων. Και είναι τόσο μεγάλη η ομορφιά μέσα στους ιερούς ναούς όταν βλέπουμε να είναι μαζί Άγιοι αυτοκράτορες, αξιωματούχοι, πλούσιοι, φτωχοί, άντρες, γυναίκες, αλλά όλοι με μια διάθεση ψυχική να μην στερηθούν την ελευθερία που τους χάρισε ο Θεός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στον άνθρωπο από την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός. Και δεν υπάρχει και μεγαλύτερη αμαρτία κάποιος να στερεί την ελευθερία είτε από τον εαυτό του, είτε από τους άλλους. Η απόλυτη λοιπόν δημοκρατία είναι αυτή η σχέση που μπορούμε να έχουμε με τον Θεό. Γιατί στη σχέση μας με τον Θεό μπορούμε να δούμε και τα πράγματα. Μπορούμε να έχουμε την ύλη, αλλά να μην μας έχει αυτή. Μπορούμε να έχουμε την εξουσία, αλλά να μην την υπολογίζουμε. Μπορούμε να έχουμε τη δύναμη, αλλά να μην μας είναι τίποτα αυτή. Και ποιος ρυθμίζει τη ζωή λοιπόν, τη ρυθμίζει η αγάπη. Η αγάπη η οποία θα μείνει στο τέλος, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά που είναι ένα προϊόν που οριμάσει μέσα στην ελευθερία. Μαζεύονται οι χριστιανοί απόψε και αύριο για να γιορτάσουν τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του
του μεγάλου αυτού στρατηγού που έβαλε πάνω από τη στρατηγική του δυναμική την πίστη. Ο Άγιος Γεώργιος έχασε πολύ νωρίς τον πατέρα του, χριστιανό και εκείνο, μάρτυρα. Και η μητέρα του λέει το ξεναξάρι πως έπαιρνε πολύ συχνά το παιδί να δει τον πατέρα του στο μνήμα. Και όταν η μητέρα του λέει, εξήγησε για ποιο λόγο ο πατέρας του, πλούσιος, άρρωστος κι αυτός, έχασε τη ζωή του. Και όταν το παιδί κατάλαβε πως ο πατέρας του δεν υπολόγισε τα υλικά, αλλά υπολόγισε τα πνευματικά, τη σχέση του με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους, άρχισε να μεγαλώνει φυσιολογικά και μέσα στη δυνατότητα που είχε, κατακτούσε συνεχώς τα αξιώματα, τη δύναμη, τη γνώση και έφτασε να είναι ένας από τους καλύτερους, ο καλύτερος λέει το συναξάρι, στρατηγός την εποχή που κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιάνου. Και όταν ο αυτοκράτορας ήθελε να κάνει εκαθάριση και ζήτησε από τους στρατηγούς του να δηλώσουν υποταγή και να αρχίσει το μαρτύριο των χριστιανών, ο Γεώργιος δεν σκέφτηκε πως ήταν ο στρατηγός ο καλύτερος, αλλά σκέφτηκε πως ήταν ο χριστιανός. Και όπως είχε συνηθίσει να υπερασπίζεται την ελευθερία των ανθρώπων, τότε οι οποίοι κινδύνευαν από τους βαρβάρους λαούς και να έχει σταθερά τα όρια της αυτοκρατορίας, έτσι θεώρησε πως δεν μπορεί να υποταχθεί τώρα σε μία δύναμη να σκοτώνει τους ανθρώπους χωρίς λόγο. Και προτίμησε ο ίδιος να χάσει την εξουσία του και τη δύναμή του και το αξίωμα του στρατηγού και στο τέλος της ζωής του για να υπερασπιστεί την ελευθερία των ανθρώπων. Του χάρισε ο Θεός και αυτού και τον άλλο. Θυμάται να πει κανείς το όνομα κανενός από τους στρατηγούς της τάξεως του Αγίου Γεωργίου. Ούτε η ιστορία δεν τους αναφέρει καλά-καλά, ούτε ακόμα και η ρωμαϊκή ιστορία δεν αναφέρει τα ονόματά τους. Αλλά σε όλο τον κόσμο ο Άγιος Γεώργιος παραμένει ζωντανός. Και τρέχει και προσπαθεί να συνεχίσει αυτό το έργο που εκείνος πίστευε πως του ανέθεσε απευθείας ο Θεός. Είναι τυχαίο, θέλω να σας ρωτήσω, πως ακόμα και οι μουσουλμάνοι φοβούνται τον ναό του Αγίου Γεωργίου, φοβούνται τον Άγιο Γεώργιο και επίσης τον ευλαβούν. Όταν άρχισαν οι διωγμοί, οι Σουλτάνοι δεν έδιναν για καμιά άλλη περίπτωση άδεια να χτιστεί ή να ιδιωτικοποιηθεί ναός, εκτός κι αν ήταν του Αγίου Γεωργίου. Και όταν το Πατριαρχείο μας έκανε βόλτες, συγχωρίζοντας με έκφραση, από ναό σε ναό, στερέωσε μόνο όταν πήγε και έμπαινε στη μονή του Αγίου Γεωργίου. Αυτοί δεν θέλησαν και δεν μπόρεσαν να κυνηγήσουν τους μουσουλμάνους. Αυτή η σχέση βέβαια των λαών μεταξύ τους είναι μια προσπάθεια που ο χριστιανισμός καταβάλει από χρόνια. Και εμείς δεν πρέπει να παλεύουμε για διαφορετικούς λόγους. Ο χριστιανός θα πρέπει και να προσεύχεται και να προσπαθεί να προασπίσει και να δικαιώσει τη ζωή και την ελευθερία του άλλου. Μια ελευθερία που για να υπάρξει πρέπει να μάθουν να τη σέβονται όλοι. Και εμείς και οι άλλοι μέχρι που να μην υπάρχουν πια άλλοι. Προσευχηθείτε, πατέρες και αδελφοί μου, να μπορέσει ο Άγιος Γεώργιος να περάσει μέσα στην ψυχή του καθενός μας αυτή τη δύναμη που έχει. Να μπορεί ο κόσμος να αγωνίζεται για την δικαιοσύνη και για την ελευθερία και για την αγάπη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και επίσης προσευχηθείτε να μην χάσουμε καθόλου το θάρρος μας.
να μην χάσουμε καθόλου την αγωνιστική μας διάθεση και να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Όμορφα! Και ξέρετε, μόνο οι ζωντανοί μπορούν να βλέπουν τα πράγματα όπως είναι όμορφα. Σας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Γεώργιο να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εύχομαι σε όλους πολλά και προηγουμένα χρόνια. Θέλω να δώσω τις ευχές μου από σήμερα στον κύριο Δήμαρχό μας που γιορτάζει, στον κύριο Έπαρχό μας που γιορτάζει, στον κύριο Διοικητή του Ναυτικού που γιορτάζει, σε όλους όσους γιορτάζουν, σε άντρες και γυναίκες, και να πω πως η δυνατότητα της υπάρξεώς μας είναι πάντα δεδομένη της σχέση μεταξύ των άντρων και του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να πει εγώ δεν θέλω τους άλλους, αλλά θέλω τον Θεό. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει με ένα τέτοιο τρόπο. Γιατί στην ουσία λέει ψέματα. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Πολλά θα έτσι. Παρουσία πλήθους κόσμου και λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή του Αγίου Γεωργίου στο Πυλί. Αναβίωσε και φέτος το πατροπαράδοτο έθιμο των υποδρομιών ανήμερα του Άγιου Γεώργιου του Καβαλάρη στο Πυλί της ΚΟ με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου και των τοπικών αρχών. Μετά τη λειτουργία πραγματοποιήθηκε περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου πάνω στο άλογο του. Ακολούθησε παρέλαση όλων των αλόγων και των αναβατών τους με ιδιαίτερα εντυπωσιακές παρουσίες αλόγων και υπαίων. Για τρίτη φορά νικητής ο Κώστας Πλάτσης.
ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Μπορείτε να προσφέρετε στον τόπο μας, στην οικογένειά σας, σε όλους. Χρόνια πολλά, κυρία μου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, να είστε γερός και δυνατός. Αυτό το ότι ο Άγιος Γεώργιος έχει και δήμαρχο και έπορφο Γεώργιο, αυτό κάτι σημαίνει, έχει υποχρεώσεις. Χρόνια πολλά, κύριε διοικητά του Ναυτικού Κομιτερίου και κυρίες μου. Χρόνια πολλά σε όλους, αλλά κυρίως χρόνια πολλά στον έξυπνο, ένδοξο και τιμημένο ελληνικό στρατό. Να είστε γεροί, δυνατοί, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά από αυτό που κάνετε, να δίνετε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτό βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και να μην το ξεχνάτε, γιατί αυτές δεν είναι θέσεις, όπως γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, και είναι υποχρέωση. Υποχρέωση για να μπορούμε να κρατάμε όρθιο το ηθικό μας, που σημαίνει μια καλύτερη και ωραιότερη ζωή. Να χαίρεστε τον προστάτη του χωριού σας, κυρία Ιωάννου, να είσαστε καλά όλοι. Ο κύριος πρόεδρος εμφανίστηκε σήμερα για τη γιορτή σας, πάντως. Ναι, το ασφαιτείο τιμητικός. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον τοπικό πρόεδρο, τον Σόδρο, ο οποίος αναλύσκεται. Μπορεί να σας κουράζει, κύριε Δήμαρχε, να σας ζητάει, να σας ζητάει, αλλά να τον βοηθάτε, γιατί εργάζεται. Αθορύβως, αλλά εργάζεται. Να είστε καλά, ευλογημένοι και χαρούμενοι. Χριστός Ανέστη. Ευλογία, Κύριε Χριστός Ανέστη. Ευλογία, Κύριε και ο πνευματικός όμιλος Κόνο Φιλιτάς με τη στήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτών Οδωδεκανήσου διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα διάσωση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πρώην αγροτικού οικισμού Λινοποτίου ΚΟ με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για την αξία του κτηριακού συμπλέγματος ως ιστορικού τόπου και τις προοπτικές ανάπτυξής του ως πολυτουργικού κέντρου με χαρακτήρα αγροτουριστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 28 Απριλίου στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, στο γνωστό σε όλους Χάνι. Στη Ρόδο από τις 25 μέχρι τις 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το φετινό Παγκόσμιο Συνέδριο της ΤΟΥΗ για τα θέματα εναέρειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Στις 25 και 26 θα εξεταστεί το τεχνοκρατικό μέρος από τα στελέχη της ΤΟΥΗ, ενώ στις 27 έχουν προσκληθεί Υπουργός Τουρισμού Έλληνα Κουντουρά, ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Πίρτσης και επιπλέον δύο ακόμη δήμοι, Ηρακλείου και ΚΟΣ, για να γίνει ένα κοινό σχέδιο μαζί με την Ρόδο, παράλληλα και με το
πρόγραμμα για τον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, ένα μεγάλο ζητούμενο εδώ και 30 χρόνια για τα νησιά της Δωδεκανήσου. Αντιπολεμική εκδήλωση διοργανώνει η ΒΕΛΜΕ στο 2ο Γυμνάσιο ΚΟ το Σάββατο 28 του Απρίλη στις 7 το απόγευμα με σύνθημα «Τραγουδάμε, απαγγέλουμε, αγωνιζόμαστε ενάντια στον πόλεμο και σε αυτούς που τον προκαλούν». Με αφορμή τον εορτασμό της πρωτομαγιάτικης απεργίας, το Εργατικό Κέντρο θα πραγματοποιήσει σύσκεψη την Τρίτη στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου στις 18:30. Στη σύσκεψη θα συζητηθεί και θα προγραμματιστεί η εβδομάδα δράσης από 25 έως 30 του Απρίλη, που θα περιλαμβάνει περιοδίες, εξορμήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κάλεσμα στους εργαζόμενους της περιοχής να συμμετέχουν μαζικά στις δράσεις για την εργατική πρωτομαγιά απευθύνει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Επίσης, για συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση την Τρίτη, 1η του Μάη, στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10:30 το πρωί. Με νέα προκήρυξη, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη 30 διοικητικών υπαλλήλων. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε 18 περιοχές, μεταξύ αυτών η Ρόδος και η Κος. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνει στις 26 Απριλίου και γίνεται αυτοπροσώπος ή ταχυδρομικός με συστημένη επιστολή στις κατατόπους διευθύνσεις της υπηρεσίας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκε χτες με μεγάλη επιτυχία, η θεατρική παράσταση «Κοιμωμένη ξύπνησε» από το πρώτο ΓΕΛΚΟ Ιπποκράτειο στο Θέατρο Πολυχώρο Σφαγείο, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Ο φακός δημοτικής τηλεόρασης μπήκε στα παρασκήνια της παράστασης και συνομίλησε με τους ηθοποιούς της παράστασης. Λίγο πριν την παράσταση, Ανέστη, πες μου το ρόλο σου και αν έχεις άγχος. Λοιπόν, σε άγχος, εντάξει, δεν έχω πάρα πολύ, πιστεύω θα τα καταφέρω. Είμαι ο κακός Νεράιδος, ο Βιόλος, όπου εγώ κατά λάθος κάνω μία άσχημη ευχή στην Δήμητρα, την πριγκίπισσα, η οποία έτσι πέφτει πέφτει για πολλά χρόνια σε έναν ύπνο και περιμένει το φιλί του πρίγκιπα για να ξυπνήσει. Μάλιστα, και εσύ, Βαγγελίτσα. Λοιπόν, εγώ κάνω τη Βασίλισσα στο πρώτο μέρος του έργου. Ο Βιόλος μου κάνει μία ευχή και καλά εκείνος θα με βοηθήσει να μείνω έγκυος και να γεννήσω το παιδί. Δεν έχω μέχρι στιγμή άγχος, ελπίζω να πάνε καλά γιατί έχουμε δουλέψει πόσο πολύ. Πόσο καιρό έτσι έχετε προετοιμαστεί για αυτή την παράσταση? Ένα χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο διάβασμα, ένα χρόνο πρόβες. Όλα. Αλλά... πολύ δυσκολία γιατί δεν είχαμε και σχολεία, το ξέρετε. Όποιος όμως θέλει κάτι, ναι. Έτσι, για να επιστολή, τέλεια, φοβερά τα κοστούμια. Εσύ, πες με το ρόλο σου. Εγώ παίζω δύο ρόλους, ναι. Γιατρός, ναι. Στο δεύτερο μέρος και στο παλάτι, στο παραμύθι, είμαι ο τελετάρχης, στο δεξιχέρι του βασιλιά. Δύσκολος ρόλος, απαιτητικός. Απαιτητικός, ναι, ζητάει και άλλη γλώσσα και γενικώς... Δεν σας βλέπω όμως με άγχος, σας βλέπω πολύ άνετο, σας βλέπω, έτσι. Αυτό δείχνουμε, αλλά πάνω στη σκηνή νομίζω θα μας κοπούν τα πόδια, σίγουρα. Εγώ είμαι ο πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας, στο πρώτο μέρος. Ο ρόλος μου έχει να κάνει με το ότι με φέρνουν για να φιλήσω την πριγκίπισσα έτσι ώστε να μην κοιμηθεί, αλλά δεν την αγαπάω πραγματικά, δεν το θέλω πραγματικά. Την φίλησες τελικά ή όχι? Όχι, γιατί αγαπάω κάποια άλλη. Μάλιστα. Μετά αποχωρώ και η πριγκίπισσα είναι στη μοίρα ενός άλλου πρίγκιπα, you. Τι σε δυσκόλεψε σε αυτό το ρόλο? Υπήρχε κάτι που έτσι σε δυσκόλεψε ή που σε κούρασε? Εντάξει, όχι, το άγχος με επιβαρύνει μερικές φορές. Που μου χαλάει το ρόλο μου, αλλά... Τώρα όμως μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά. Χαμόγελο, σε βλέπω μια χαρά. Ναι, δυνατός. Ναι, ναι. Τέλεια. Ωραία κοστούμι. Τέλεια τα κοστούμια. Ποια είσαι? Εγώ είμαι η καλή Νεράιδα. Η νονά της πριγκίπισσας. Νεράιδα. Φοβερή Νεράιδα. Φοβερή μεταμόρφωση, έτσι. Ναι. Να πούμε λίγο έτσι ποια σας έχει βάψει. Κυρία Μίλκα Στογιάνοβιτς. Και τα κοστούμια. Είναι ειδική. Ναι, και αυτή. Και αυτή τα κοστούμια. Πάρα πολύ ωραία. Τι σου άρεσε στο ρόλο έτσι που έχεις εσύ? Μου αρέσει που είμαι Νεράιδα, που κάνω μαγικά με το ραβδάκι. Τσακώνομαι με τον κακό Νεράιδο, τον Βιόλο. Αυτά, και είμαι και νονά της ωραίας κοιμωμένης. Ωραία, πολύ, πολύ πλευρός το ρόλο σου. Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.
Ο δικός σου ρόλος? Εγώ παίζω στο δεύτερο μέρος και είμαι η μητέρα του σύγχρονου πρίγκιπα, εισαγωγικά, ο οποίος θα φιλήσει την πριγκίπισσα και θα ξυπνήσει. Είμαι υπερπροστατευτική και δεν θέλω να έχει ο γιος μου σχέσεις και αυτά. Θέλω να είναι... Είναι εσύ δηλαδή έτσι η συντηρητική μητέρα? Ναι, κάπως, αλλά ταυτόχρονα έχω και ερωτικές σχέσεις με τον γιατρό. Α, μάλιστα. Περίεργος ο ρόλος σου, δύσκολος, ναι, απαιτητικός, έτσι. Ναι. Τι σου άρεσε το ρόλο περισσότερο και τι σε δυσκόλεψε? Πιστεύω ότι αυτός ο ρόλος είναι για μένα αφηγμένος, γιατί γενικά στη ζωή μου ανησυχώ για πολλά πράγματα. Α, οπότε μάλιστα. Μου έχει κάτσει άνετα. Άρα ταυτίστηκε σε κάτι πράγματα και σου βγήκε καλύτερο, έτσι. Ναι. Κάθε επιτυχία σου. Ευχαριστώ. Ναι, Μίλκα, εσύ είσαι η γυναίκα η οποία έχει φτιάξει τα κοστούμια, αλλά έχει επιμεληθεί και το υπέροχο μακιγιάζ των παιδιών. Πες μας έτσι λίγο... Και σκηνικά. Και τα σκηνικά, και δηλαδή σκηνικά. Όλα μαζί. Θα ήθελα να μας πεις έτσι λίγο τη δημιουργικότητά σου, την έμπνευσή σου. Η έμπνευσή μου ήταν μέσα στα χρώματα «Φανταστική χώρα». Παραμύθι είναι κάπως γνωστό στα παιδιά. Mm-hmm. Κάπως είναι... τον έχουν αλλάξει και τον έχουν φέρει σε σημερινές μέρες. Η ιδέα... συγγνώμη. Πήκε δηλαδή, όλο βγήκε μέσα από ένα παραμύθι, έτσι. Βγήκε από παραμύθι, από ψάξιμο των υλικών που δεν έχουμε πολλά λεφτά. Να, τι υλικά χρησιμοποίησες για τα σκηνικά, έτσι πάρε, πες μας. Για σκηνικά. Ναι, για σκηνικά. Είναι σεντόνια, γκάζες. Και για τα κοστούμια τι υλικά χρησιμοποίησες? Παλιές μπλούζες, t-shirts από τα παιδιά, διαφορετικά χρώματα, κομμάτια, σκίσιμο, αλεξί. Δεν πετάς τίποτα δηλαδή, μαζεύεις και φτιάχνεις... Μαζεύω. Πόσο καιρό σου χρειάστηκε για να φτιάξεις τα κοστούμια? Αρκετά καιρό. Είναι περίπου τρεις εβδομάδες, ναι. Και τα σκηνικά? Σκηνικά βγήκανε σε μία εβδομάδα. Α, γρήγορα. Γιατί, ναι, δεν και το μακιγιάζ των παιδιών πόσες ώρες χρειάστηκε έτσι για να... Μία ώρα περίπου, ναι. Είσαι γρήγορη πάντως από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι. Και βλέπω ότι είσαι πολύ κοντά στα παιδιά, στους ανθρώπους του θεάτρου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, άρα πρέπει να σε αρέσει και εσένα. Φέτος ήθελα να δουλεύω πάρα πολύ με παιδιά, σπεσιάλ με τα παιδιά του Λυκείου και Γυμνάσιο που δεν έχουν σχολεία. Και ήμουν πολύ χαρούμενη να μπορώ να ασχολώ το χρόνο τους με κάτι άλλο, αντιασκέψη mm-hmm. του σεισμού και δυσκολία που έχουν φέτος με τις ώρες, πότε mm-hmm. πάνε σχολείο, πότε πάνε φροντιστήρια, πότε τελειώνουν μαθήματα. Και βρήκανε και αυτοί είχαν όρεξη και βρήκανε χρόνο να το κάνουν. Ήθελα οπωσδήποτε να είμαι και εγώ μαζί τους και χαίρομαι που το κάναμε. Ωραία. Και πιστεύω να χαρούν όλοι. Είναι καταπληκτική δουλειά πάντως. Μπράβο σου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Την προσοχή σας παρακαλώ, θα σας τα πω εγώ. Αρκετά, σας παρακαλώ, περάστε έξω. Περιμένω, παιδί! Ο γιος μου! Sous le trône de Milka. Σ' αυτή τη βάφτιση η νονά είμαι εγώ. Α, ναι, εγώ πάντως ό,τι πει ο παπάς μου. Και εμένα, κάποιοι με λένε πρίγκιπα. Τι να κάνω, αφού ανησυχώ. Τώρα δηλαδή, τι έγινε? ΕΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί με τις 12 το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή Αντιμάχιας, Καρδάμενας και Μαστιχαρίου. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση.
Φιέστα ανόδου διοργάνωσε με επιτυχία η ομάδα του ΚΑΟ Φιλίνος με τη συμμετοχή πολλών ομάδων στο στάδιο Ανταγόρας χθες το μεσημέρι, πραγματοποιώντας παράλληλα μια ανθρωπιστική προσπάθεια για τον μικρό Λευτέρη. Λοιπόν, κύριε Χατζηπαυλή, ένα αθλητικό event εδώ στο νέο στάδιο Ανταγόρα, πολλές ομάδες, μικρά παιδιά. Θέλω να μας πείτε καταρχήν ποιοι συμμετέχουν και ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι πανηγυρικός. Η φιέστα της ομάδας μας που ανέβηκε στη Β' Εθνική και διοργανώνουμε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου μεταξύ ακαδημιών του νησιού μας. Βασικά είναι εδώ η Αναγέννηση, ο Ανταγόρας και η ΑΕΚΟΣ από τα αγόρια. Μας φέρανε ομάδες ακαδημίες για να παίξουν. Επίσης έχουμε φέρει τις ακαδημίες του δικού μας του συλλόγου, του Φιλίνου. Έχουμε προσκαλέσει και το Λύκειο Αντιμάχιας, τα κορίτσια δηλαδή που βγήκαν για προαθλήτριες ΚΟ και πήγανε στη Ρόδο και παίξανε για το σχολικό πρωτάθλημα. Και φυσικά μας έκανε και την τιμή η ομάδα των αργοναυτών από την Κάλυμνο και ήρθε για να παίξουμε και η μεγάλη μας ομάδα ένα παιχνίδι έτσι στο τέλος για να αποθεωθούν τα κορίτσια. Γιορτή ποδοσφαίρου δηλαδή, έτσι για όλα τα παιδιά. Φυσικά, τα παιδιά επιζητούν αυτή την ευκαιρία για να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα και για να τιμήσουν τα δικά μας τα κορίτσια που μετά από τόσα χρόνια καταφέραμε να ξαναπάρουμε πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη φορά να στεφθεί με την άνοδο στη Β' Εθνική. Υπάρχει κάποιος ανθρωπιστικός στόχος σε αυτή την εκδήλωση σήμερα, μιας και κάτι... Ναι, επειδή αυτή την περίοδο γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για το συμπατριώτη μας, το μικρό το Λευτέρη, ο οποίος δίνει τη μάχη του στα νοσοκομεία της Αθήνας σχετικά με κάποιο πρόβλημα υγείας που είχε. Δεν θα μπορούσαμε και εμείς να μείνουμε απ' έξω από αυτό το χώρο. Έτσι κι αλλιώς είχαμε διοργανώσει άλλο μια εκδήλωση με την ποδηλασία. Είπαμε λοιπόν την συνάντηση αυτή εδώ, την πανηγυρικού τύπου, να την αφιερώσουμε στο μικρό Λευτέρη και όποιος ενδιαφέρεται υπάρχει ένα κουτί το οποίο έχουμε αφήσει πάνω στις κερκίδες και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βάλει τον οβολό του, το οποίο θα παραδώσουμε φυσικά στην οικογένεια. Ποιο είναι το μήνυμά σας σε ό,τι αφορά τα μικρά παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και που πραγματικά βλέπω ότι ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που ασχολούνται, και αγόρια και κορίτσια. Ακριβώς αυτό είναι. Ολοένα και αυξάνονται παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως χώρα αυτή την περίοδο και με την κρίση και το ένα και το άλλο. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι σύλλογοι του νησιού έχουν ανταποκριθεί και έχουν δώσει τη δυνατότητα στις οικογένειες να μπορέσουν να καλύψουν με μικρότερη, αν είναι δυνατόν, οικονομική δαπάνη η μηνιαία τα έξοδα της άθλησης των παιδιών και έτσι με αυτόν τον τρόπο να οδηγήσουμε πολύ περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό και φυσικά να κάνουμε αυτό που πρέπει πάντα να κάνουμε, δηλαδή να κρατούμε τα παιδιά μακριά από τις καφετέρειες και από οποιαδήποτε κακιά συνήθεια μπορεί να τους φέρει η αποχή από τα γήπεδα. Λοιπόν, κορίτσια, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα για αυτή την ημέρα γιορτής του ποδοσφαίρου? Είναι μια γιορτή σήμερα για τον αθλητισμό, δεν είναι μόνο για την ομάδα μας. Είναι μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε στα μικρά παιδιά και στις οικογένειες που έρχονται να τα δουν, ότι τα παιδιά πρέπει να είναι κοντά στον αθλητισμό και όσο περισσότερα μπορούν να έρχονται, μόνο όφελος έχουν από τον αθλητισμό και τίποτα λιγότερο, πάντα κερδίζουν. Το μήνυμα είναι ένα. Ο αθλητισμός φέρνει κοντά όλο τον κόσμο
Και όλοι έτσι μαζί ενωμένοι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Αυτό. Και ένα μήνυμα για τα κορίτσια που πλέον ασχολούνται πολύ ενεργά με το ποδόσφαιρο και μπορεί να έχουν και παράδειγμα εσάς που φέρετε νίκες. Κορίτσια, μπείτε δυναμικά να φάμε τους άντρες. Αυτό. Τα κορίτσια μας ακούνε να έρθουν κοντά μας γιατί τα χρειαζόμαστε. Όσο πιο πολλά κορίτσια, πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι αντρικό άθλημα, αλλά πλέον έχει γίνει και γυναικείο άθλημα. Ναι, και η ομάδα των Αργοναυτών από την γειτονική Κάλυμνο σήμερα εδώ στην γιορτή ποδοσφαίρου. Ναι, ευχαριστούμε πολύ την ομάδα του Φιλίνου που μας κάλεσε εδώ να είμαστε στη γιορτή τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και εμείς όσο μπορούμε να είμαστε δίπλα στην ομάδα και τη ΣΚΟ να είμαστε σαν μια οικογένεια. Κύριε Χατζημπαυλή, να μας πείτε και ποιοι συνέβαλαν έτσι στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Κοίταξε, πάρα πολλοί κόσμος. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε βεβαίως τις ομάδες της ΑΕΚΟ, του Ανταγόρα, της Αναγέννησης, όλες με αλφα, έτσι, οπότε τις βάζουμε αλφαβητική σειρά τώρα και οι Αργοναύτες, και αυτοί με αλφα. Οπότε και φυσικά τον κύριο Σδρέγα Τομικέ, τον γυμναστή από το Λύκειο Αντιμάχιας και τον διευθυντή του Λυκείου Αντιμάχιας και τα κορίτσια φυσικά που κυριακάτικα σήμερα χωρίς να έχουν σχολείο κτλ. Κατεβαίνουν κάτω εδώ στην κόνα, μας τιμήσουν για να δώσουμε έναν αγώνα. Όπως είπαμε, πρέπει να ευχαριστήσουμε βεβαίως και όλους τους άλλους παράγοντες που βοήθησαν εδώ ώστε να μπορεί να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε και το φίλαθλο κοινό που ήρθε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε βέβαια γιατί είναι χορηγία η μεταφορά της ομάδας από την Αντιμάχια, από την Κέφαλο δηλαδή και από τη Ομαστιχάρη για να έρθουν και η ομάδα του αυτού. Το Hellenic Coaches, μου επιτρέπετε αυτό να το πούμε στον αέρα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την εξυπηρέτηση και φυσικά τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σιφάκη, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά να μας λύσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της μετακίνησης. Πανηγυρική ήταν η φιέστα για την άνοδο της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΚΑΟ Φιλίνου στη Β' Εθνική στο νέο στάδιο Ανταγόρα, με τους αθλητές να εκφράζουν τη μεγάλη τους χαρά.
Έλα, Ελία, έλα. Πριν το πάρουμε. Η πανελλαδική ποδηλατοδρομία θα πραγματοποιηθεί και στην ΚΟ την Κυριακή 13 του Μάη. Με μία ακόμα ήττα αποχαιρέτησε τις εθνικές κατηγορίες ο Ανταγόρας ΚΟ, ο οποίος ιτήθηκε στα Μελίσια από τον τοπικό ΚΑΟ με 69-48 στο πλαίσιο της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής για τον όμιλο Νότου της Α2 κατηγορίας. Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ιάλης σωστεύτηκε πρωταθλητής Δωδεκανήσου για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αφού κέρδισε 54-39 τον Ιπποκρατικό στο μεγάλο τελικό του Final Four που διεξήχθη με επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο της Σίμης. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρες προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στρεφόμενοι σε δυτικούς. Με ένταση 2-3 εμποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, το φαρμακείο που εφημερεύει σήμερα στην πόλη μας είναι του κυρίου Μανώλη Γούναρη στην οδό Αρτεμισίας 2 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-026-661. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟΑ. Ευχές από όλους μας για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.